Στην Κρήτη θα πάμε και τον Χάρη Λεοντάκη για το σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών που είχαμε με θύμα έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος και χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, Χάρη. Να δούμε τι έχει συμβεί και τι χαρακτηριστικά λαμβάνει. Μοιάζει με βεντέτα. Καλό μεσημέρι από το Βιλαδένδρο, το χωριό από όπου κατάγεται ο 69χρονος ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Το θύμα έφυγε από το χωριό στις 6.30 ώρα το πρωί και ήρθε εδώ που βρίσκεται η μάντρα του προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του. Άνοιξε την αποθήκη, την μπροστινή πόρτα της αποθήκης, μπήκε μέσα σε αυτή, πήρε την τροφή, άνοιξε την πίσω πόρτα για να ταΐσει τα ζώα του, το πλάνο που σας δίνει τώρα ο οικονολήπτης μας ο Νίκος Σαράντος, και εκεί τον περίμενε ένας κουκουλοφόρος ο οποίος άρχισε να τον πυροβολεί. Έχει δεχτεί, έχει τραύματα στα πόδια αλλά και στο θώρακα. Και για καλή του τύχη ο κτηνοτρόφος είχε πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Κατάφερε, πήρε τηλέφωνο το γιο του, ο οποίος έφτασε εδώ, τον βρήκε μέσα αιμόφυρτο να σφαδάζει από τους πόνους και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν αν η συγκεκριμένη επίθεση που δέχτηκε ο 69χρονος σχετίζεται με ένα περιστατικό που είχε συμβεί 31 Ιουλίου, όπου ο 25χρονος γιος του θύματος σήμερα είχε δεχτεί επίθεση με ένα καυστικό υγρό και τότε είχε προφυλακιστεί για την επίθεση αυτή ένας συγχωριανός τους με τον οποίο έχουν διαφορά για ένα πολύ μικρό κομμάτι γης, περίπου στα 50 τετραγωνικά. Άρα αν υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί, σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.